Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το τριήμερο που ήμουνα στη Θεσσαλία με βρήκε από κοντά πάρα πολλοί κόσμος και καλώς τον Ιάσονα, Ιάσον Τσόλης κοντά μας. Πολλοί κόσμος ο οποίος μου κατήγγειλε ότι τη νύχτα της μεγάλης πλημμύρας κάποιος πήγε και έσπασε ένα ανάχωμα στον Καλέτζη για να σώσει την καρδίτσα μου, λέγανε, πλημμυρίζοντας τα χωριά και τον κάμπο. Αυτό ήταν μία, αν θέλετε, φήμη που από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων από εκείνη τη νύχτα. Σε όποιο χωριό κι αν πήγα, όπου κι αν πήγα, μου έλεγαν αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ήρθαν άνθρωποι και με έπιασαν και μου μίλησαν χωρίς να θέλουν να μιλήσουν δημόσια, χωρίς να θέλουν να αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους. Μου έδωσαν στοιχεία, μου λέγαν ψάξτο, σε παρακαλούμε ψάξτο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έβγαλα από την πρώτη μέρα. Προσπαθήσαμε να το ψάξουμε πολύ. Γιατί τέτοιου είδους καταγγελίες πρέπει να τις διαχειριζόμαστε με σοβαρότητα και σύνεση και πολύ δημοσιογραφική έρευνα. Διότι σε μια τέτοια καταστροφή είναι πάρα πολύ εύκολο να δείχνουμε με το δάχτυλο ενόχους και να κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια. Και υπήρχε και μια αντικειμενική δυσκολία να πούμε ότι δεν μπορούσαμε να φτάσουμε και στο σημείο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά φτάσαμε και η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Γιατί... Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Η καταγγελία έχει ως εξής και θα μας πει περισσότερα και αναλυτικά ο Ιάσονας. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, εκείνη τη νύχτα, που άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και υπήρχε και η προειδοποίηση ότι θα βουλιάξει ο τόπος, ένας χωματουργός με το σκαπτικό του μηχάνημα δήλωνε δημόσια στο Facebook με φωτογραφία και ταγκάροντας αντιπεριφερειάρχη ότι ήταν σε επιφυλακή. Δίπλα στο ανάχωμα του ποταμού Καλέντζη, έλεγε και το σημείο. Και το θέμα ήταν και όλοι απορούσαν και απόρρισαν οι αγρότες. Για ποιο λόγο μέσα στη νύχτα ένας χωματουργός βρίσκεται στο ανάχωμα, τι θέλει να κάνει και εν πάση περιπτώσει τι έκανε. Γεια σου. Και τελικά τα ντοκουμέντα μιλούν από μόνα τους. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν εκεί όντως για επιφυλακή, αν χρειαστεί κάπου να επέμβει. Ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει με αρκετούς συναδέλφους του. Είναι στις εντολές της περιφέρειας Θεσσαλίας, του οικείου αντιπεριφερειάρχη, είμαστε στο νομό Καρδίτσας, και σε περίπτωση που χρειαστεί, ο πολιτικός προϊστάμενος του δίνει εντολή να επιχειρήσει. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, εκείνη την ημέρα, πριν τη Θεομηνία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως θα τον ακούσουμε σε λίγο να μας λέει, όντως επιχείρησε, κάτι που αποδεικνύεται και από τα αποκλειστικά ντοκουμέντα που προβάλλουμε σήμερα. Αλλά το παραδέχτηκε. Και το παραδέχεται και ο ίδιος ότι ναι, όντως επιχείρησα. Τον ρωτάω, επιχειρήσατε αυτοβουλώς? Ποιος σας είπε να πάτε και να ανοίξετε μία διατομή αρκετών μέτρων και ουσιαστικά να διώξετε το νερό προς μία κατεύθυνση? Αυτό είναι μία απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί από κάποιον αρμόδιο, κάποιον ο οποίος γνωρίζει τις λεκάνες, πού θα οδηγηθεί το νερό, πού θα κατευθυνθεί και τι κινδυνεύει ή τι δεν κινδυνεύει. Ποιος σας έδωσε την εντολή? Αυτοί που με μισθώνουν. Δεν μου λέει... Αυτοί που με μισθώνουν. Δεν σας μισθώνει η περιφέρεια? Ναι. Ποιος σας έδωσε λοιπόν την εντολή, η περιφέρεια? Αυτοί που με μισθώνουν. Αυτοί που με μισθώνουν. Είναι η απάντηση. Λοιπόν, δώστε μου μία φωτογραφία για να δούμε το βίντεο. Μία φωτογραφία θέλω. Αυτή. Μπορεί να σταματήσει η εικόνα. Προσέξτε τώρα. Θέλω να με προσέξετε. Λίγο το προηγούμενο, το πιο κοντινό, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, παρακαλώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τι έγινε εκεί? Ο χωματουργός, την ώρα που έσπαγε το ανάχωμα του Καλέντζη και έφευγαν, διοχετεύονταν τα νερά προς άλλη κατεύθυνση. Τεράστιοι όγκοι. Τεράστιοι. Υδάτινοι όγκοι, τεράστιοι. Όγκοι νερού προς άλλη κατεύθυνση, πνίγοντας άλλες περιοχές. Το έκανε για άλλο λόγο. Για να ανοίξει την κήτη, να... Δεν είναι διάνοιξη κήτης αυτό. Αυτό είναι παροχέτευση ύδατος. Ιάσονα.
Κοίταξε να δεις. Προσπαθώ, όπως καταλαβαίνεις, επειδή αυτά ενδεχομένως να είναι θέματα που θα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, αν τα ερευνήσει. Αλλά εγώ προσπαθώ να δώσω, ξέρεις, κάποια δεδομένα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, τη νύχτα της Θεομηνίας, όταν έπιασε ο κατακλυσμός, ανέβηκε τόσο πολύ η στάθμη που δεν μπορούσε να φύγει. Εγκλωβίστηκε την ώρα που έσπαγε το ανάχωμα. Και το σκαπτικό μηχάνημα έχει μείνει εκεί. Το βλέπετε σε κύκλο. Και μέχρι αυτή την ώρα είναι εκεί. Απομακρύνθηκε εχθές το απόγευμα, να πούμε. Εχθές το απόγευμα απομακρύνθηκε επειδή έπεσε το νερό και κατάφερε να πάει να το βγάλει. Το μηχάνημα έμεινε εκεί την ώρα που έσπαγε το ανάχωμα. Δείτε το βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Αυτή είναι η αποκαλυπτική εικόνα που καταγράφει drone στη γέφυρα του ποταμού Καλέτζη, λίγο έξω από τον Παλαμά. Στο ανάχωμα που κρατάει τα νερά του ποταμού φαίνεται ένα μεγάλο σκάμα που το κόβει στη μέση, ενώ δίπλα υπάρχει ακόμη το χωματουργικό μηχάνημα. Αυτός είναι ο λόγος που βυθίστηκε κάτω από τόνους νερού ο Παλαμάς, καταγγέλουν οι κάτοικοι του χωριού στο T-Live. Φούσκωσε, γέμισε με νερό και ήταν στα όρια του. Ναι. Βάλανε το μηχάνημα η περιφέρεια που είχε μισθωμένο και άρχισε να το κόβει με σκοπό να αδειάσει το ποτάμι αυτό. Από εδώ, ακριβώς, νερό, τον, τον Καλέτζη. Ναι. Και το οδηγήσανε προς το Παλαμά. Δεν σκέφτηκαν ότι αφού το νερό το αφήνουν να πάει στον Παλαμά, μπροστά τους, κατάντι δηλαδή, είναι ο δρόμος Κοσκινά Παλαμά και το νερό δεν θα μπορέσει να φύγει με φυσική ροή. Η περιφέρεια έδωσε εντολή σε μισθωμένο χωματουργικό μηχάνημα να σπάσει το ανάχωμα λίγο πριν η κακοκαιρία ενταθεί, καταγγέλουν οι κάτοικοι που έχασαν το βιός τους μέσα στα νερά. Το T-Live επικοινώνησε με τον άνθρωπο που άνοιξε το σκάμα. Ακούστε τι λέει. Σας δόθηκε εντολή να κάνετε κάποια παρέμβαση σε ανάχωμα? Ναι, μου δόθηκε εντολή να κάνω παρέμβαση. Από ποιον σας δόθηκε αυτή η εντολή? Εντάξει, τώρα αυτά είναι από εκεί που είμαι μισθωμένος. Από τον κύριο Νούσιο δηλαδή, από την αντιπεριφέρεια? Ακούστε με, εμείς πάντοτε μας καλεί, μας επιτάσσει η περιφέρεια για φυλακή. Από εκεί παίρνουμε και τις εντολές μας. Άρα η περιφέρεια σας έδωσε την εντολή, μου λέτε, να ανοίξετε αυτό το ανάχωμα, να σπάσετε αυτό το ανάχωμα. Εγώ σας είπα ακριβώς τι γίνεται και από πού παίρνουμε τις εντολές μας και από πού είμαστε καθοδηγούμενοι. Άρα όντως έγινε άνοιγμα τρύπας σε αυτό το ανάχωμα για να παροχετευτούν νερά. Έγινε κάποια ελεγχόμενη τομή. Ο ιδιοκτήτης της Τσάπας υποστηρίζει ότι πήρε εντολή από την περιφέρεια, όμως ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αρνείται τα πάντα. Ουδέποτε έδωσε εντολή για να ανοιχθεί το ανάχωμα στον ποταμό Καλέτζη. Ουδέποτε. Εμένα μου ζήτησαν απλά ένα μηχάνημα ανάμεσα στα 30 μηχανήματα που έδωσα εκείνο το βράδυ σε όλα τα χωριά. Μου ζήτησαν ένα μηχάνημα. Το ανάχωμα ποιος το άνοιξε δηλαδή? Δεν γνωρίζω. Εγώ ουδέποτε έδωσα εντολή να σπάσει το ανάχωμα στην Κοσκινά. Και ποιος το έσπασε το ανάχωμα, γιατί εμείς έχουμε... Δεν γνωρίζω. Να μελετήσουν οι ειδικοί στο Υπουργείο και να κρίνουν αν οποιοσδήποτε εκλεγμένος άνθρωπος που έχει μια τέτοια θέση μπορεί να σπάσει, να απλώσει χέρι δηλαδή σε ένα τέτοιο έργο. Πλήγουμε τον άλλον παρακάτω και περιμένουμε εμείς να σωθούμε. Τι εννοείται ότι αυτό ευθύνεται, αυτή η τομή, αυτή... Αυτή η τομή ευθύνεται που πήρε το νερό παραδείγματος χάρη ο Παλαμάς όλος εδώ. Κάτω και η μεταμόρφωση, η έφταση στο βροχό. Οι μαρτυρίες των κατοίκων είναι αποκαλυπτικές. Έπνιξαν εμάς για να σώσουν άλλους, λένε. Αν δεν γινόταν αυτό, ναι, πού θα πήγαινε το νερό? Το νερό θα έσπαγε σε κάποιο σημείο σίγουρα. Πού θα πήγαινε, το κάναν για να σώσουν ποια περιοχή? Σίγουρα τη Λάρισα. Γιατί όλο το νερό, αν το ανάχωμα λειτουργούσε κανονικά, θα δημιουργούσε πρόβλημα στη Λάρισα, θα φόρτωνε πάρα πολύ τον ποινιό και ο ποινιός θα ήταν ανεξέλεκτος. Uh-huh. Εάν, όπως ήταν τόσο φορτωμένο, έσπαγε στην περιοχή της Καρδίτσας, θα πλημμύριζε η Καρδίτσα με μαθηματική ακρίβεια. Uh-huh. Οπότε θεώρησαν αυτοί οι έξυπνοι, αυτοί που προστατεύουν τη Λάρισα να είναι ήσυχοι, αυτοί που προστατεύουν την Καρδίτσα να είναι πάλι ήσυχοι και στείλανε τον οποιοδήποτε. Τα μεγάλα αστικά κέντρα ακριβώς και στείλανε τον άνθρωπο που είπατε εσείς, που πήρε την ευθύνη, να κόψει το ανάχωμα εδώ και να πάει να πλημμυρίσει
πρώτα τον Παλαμά και τη μεταμόρφωση και το Βλοχό. Εγκληματική ενέργεια 100%. Ο ιδιοκτήτης της Τσάπας αρνείται να πει ακόμη και το όνομα του αντιπεριφερειάρχη και ο Κώστας Νούσιος αρνείται ότι έδωσε εντολή. Όμως μια ανάρτηση στο Facebook μία ημέρα πριν την καταστροφή έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, αφού εμφανίζει αντιπεριφερειάρχη και χωματουργό να βρίσκονται μαζί στο σημείο. Τι είδατε στο Facebook? Ήταν δείτε που έκοβε το ανάχωμα εδώ. Τσάπα. Γιατί? Εσείς πώς το βλέπετε, είστε ντόπιος. Ναι. Πώς βλέπετε, γιατί μπορεί να κόπει και αυτό το. Για να μας πατήσει. Για να. Να μας πατήσει το ποτάμι. Για να έρθει το ποτάμι, ναι. Πού? Στον Παλαμά. Να μας πλήξουν. Ακούστε τώρα το πινκ-πονκ ευθυνών. Ο αντιπεριφερειάρχης σεμένει ότι δεν έδωσε εντολή, χωρίς να γνωρίζει ακόμα, μία εβδομάδα μετά τις καταστροφές, ποιος άνοιξε το σκάμα. Εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ότι στο σημείο βρισκόταν μηχάνημα μισθωμένο από εσάς, το οποίο ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου και λίγη ώρα αργότερα το μηχάνημα αυτό, και υπάρχουν και φωτογραφίες γι' αυτό, έκανε τη συγκεκριμένη διατομή. Εσείς λέτε ότι δεν δώσατε εντολή. Με ρωτήσατε αν έδωσα εντολή και σας είπα δεν έδωσα εντολή να κοπεί το ανάχωμα. Άρα την εντολή την έδωσε κάποιος άλλος ή αυτοβούλος προχώρησε ο χειριστής του μηχανήματος σε αυτή την κίνηση? Αυτοβούλος ο χειριστής αποκλείεται. Αυτοβούλος ο χειριστής αποκλείεται. Ο ιδιοκτήτης της Τσάπας όμως τα ρίχνει όλα στην περιφέρεια. Τελικά ποιος έδωσε την εντολή να σπάσει το ανάχωμα και γιατί? Δεν πήρατε κάποια πρωτοβουλία μόνο σας? Τι λέτε τώρα, κυρία μου, σοβαρά μιλάμε? Τι πρωτοβουλία θα πάρουμε μόνοι μας? Εμείς δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα, πώς σας το πω. Είμαστε αυτοί δίνουν τις εντολές και εμείς εκτελούμε. Εκείνο το βράδυ, ο χειριστής του μηχανήματος ανεβάζει φωτογραφία. Γέφυρα Καλέντζη. Stand by. Ότι είμαστε stand by. Αρχίζει να βρέχει κατακλυσμία. Όταν ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία, επάνω ταγκάρει τον κύριο Νούσιο, τον αντιπεριφερειάρχη που μας μίλησε και λέει δεν έδωσα εγώ την εντολή να ρίξει το ανάχωμα. Κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση και λίγο μας μπερδεύει, για πάμε λίγο. Και λέει... Κώστας Νούσιος είναι με το χρήστη Κώστα Νούσιο, αυτό είναι το ταγκάρισμα του Facebook, στην πόλη Κοσκινάς, Καρδίτσας. Και πάει και ταγκάρει λοιπόν τον αντιπεριφερειάρχη και λέει ότι εγώ εδώ είμαι στο ανάχωμα stand by. Το ανάχωμα λοιπόν, όπως μας ομολογεί ο χωματουργός, πάει και το ρίχνει εκείνη τη νύχτα. Τώρα δεν χρειάζεται πολλά να πούμε, ρίχνοντας ένα ανάχωμα, αυτόν τον τεράστιο όγκο του νερού τον διοχετεύεις προς κάποια μεριά ή προσπαθείς να τον διοχετεύσεις, έχεις την πρόθεση να τον διοχετεύσεις. Ρίχνοντας ένα ανάχωμα μπορεί να πνιγεί η μία ή η άλλη περιοχή. Δηλαδή επιλέγεις ποιος θα πνιγεί και ποιος θα σωθεί. Κάπως έτσι γίνεται το πράγμα. Ή ξαλαφρώνεις ας πούμε ένα άλλο ποτάμι για να μην πάει να πνίξει μια άλλη περιοχή. Δεν ξέρω αν τελικά αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η κατάσταση ή έγινε για καλό. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν αυτή η κίνηση έκανε καλό ή κακό στην περιοχή. Δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι εγώ που θα το αποφασίσω. Μπορεί να έκανε καλό, μπορεί να έκανε κακό. Αυτό όμως που μου προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Δεν θα έπρεπε η περιφέρεια, εάν έχει ρίξει ο χωματουργός του ανάχωμα στον Κοσκινά, να γνωρίζει γιατί το έριξε μέσα στη μαύρη νύχτα εκεί στον ποταμό Καλέντζη και ετράπησε φυγή γιατί κόντεψε να πνιγεί αφήνοντας, δείξτε το σκαπτικό, αφήνοντας ως απόδειξη το σκαπτικό. Μα δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν. Κάποιος δεν πρέπει να ξέρει. Του δώσε κάποιος την εντολή να το ρίξει. Να το σκαπτικό έχει μείνει εκεί. Πήγαμε, το καταγράψαμε, έχουμε και εικόνες στην κάμερα, έχει μείνει εκεί. Από τη φορά που έχουν τα φερτά υλικά, μπορεί κανείς να δει και πού διοχετεύτηκε το νερό. Το νερό ή άσονα προς τα πού έχει διοχετευτεί. Δεν έχει διοχετευτεί σύμφωνα με τα φερτά υλικά προς τις περιοχές που πνίγηκαν. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό?
υπάρχει και μπορούμε, αυτό θα μας το εξηγήσει καλύτερα ένας αρμόδιος καθηγητής δηλαδή που γνωρίζει την κατάσταση, υπάρχουν δύο τεινά. Από τη μία ή το ανάχωμα αυτό με το που έπεσε, αντί να φύγει το νερό προς τα έξω, ήταν τέτοιος ο όγκος του νερού που ήρθε από άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να λειτουργήσει αντίστροφα από ό,τι σχεδίαζαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το γνώριζαν απαραίτητα ότι θα λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή μπορεί να τους βγήκε σε καλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όντως γι' αυτό πήγαιναν. Δεν το γνωρίζουμε, αφού κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της εντολής. Και αφετέρου υπάρχει και η εκδοχή του στροβιλισμού. Δηλαδή, λόγω του όγκου του νερού, των υδάτων που βρίσκονταν, που συγκεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, να έγινε στροβιλισμός με αποτέλεσμα τα αφαιρτά υλικά να έχουν αντίστροφη, αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που τελικά πήγαινε το νερό. Να μιλήσουμε με τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, τον καθηγητή υδρολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την αποκάλυψη, γιατί εδώ δεν αμφισβητείτε το γεγονός ότι πήγαν και έσπασαν αυτό το ανάχωμα του Καλέντζη μες τη νύχτα. Το έχουν παραδεκτεί και ο χωματουργός και ο αντιπεριφερειάρχης. Απλώς ο αντιπεριφερειάρχης λέει δεν έδωσα εγώ την εντολή. Τι επίπτωση μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση? Κυρία Στεφανίδου, μπορώ να έχω μισό λεπτό να εξηγήσω και στους τηλεθεατές σας λίγο τη λογική των αντιπλημμυρικών έργων. Όχι γιατί αυτή η λογική επικράτησε, αλλά γιατί ακριβώς η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Αν το έχω λοιπόν αυτό το χρόνο, να πω πολύ γρήγορα ότι αυτό που λέω παντού και λέμε όλοι οι συνάδελφοί μου οι αρμόδιοι και έχουμε κάνει και τις προτάσεις και δεν τις ακουστήκαμε ποτέ, είναι ότι σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις περιφέρειες, όπως και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτό που απαιτείται επιγόντως είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας. Θα δείτε γιατί έχει σχέση με αυτό που συζητάμε άμεση. Ναι, θα ήθελα λίγο όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, επειδή όλες αυτές τις ημέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις και γενικές τοποθετήσεις για την αντιπλημμυρική προστασία. Θέλω να σας θέρμο παρακαλέσω σε αυτό τον ελάχιστο τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε να μου απαντήσετε σε ποια... τι επίπτωση έχει το σπάσιμο ενός αναχώματος τη νύχτα της μεγάλης πλημμύρας. Μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λοιπόν αντιπλημμυρικής προστασίας, η πρακτική των αναχωμάτων, το να σπάμε αναχώματα, δεν τα σπάμε. Κανονικά θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένο με θυρανίγματα για να ανοίγει και να διοχετεύει την πλημμύρα αλλού. Η πρακτική πάντως της διοχέτευσης, της διόδευσης μέρους της πλημμύρας σε άλλες λεκάνες απορροής υπάρχει. Mm-hmm. Στη λογική μιας αντιπλημμυρικής προστασίας, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Με τη διαφορά ότι. Και γι' αυτό πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να συντονίζει τα πάντα όλα αυτά. Σωστή. Με τη διαφορά ότι η λεκάνη στην οποία εκτονώνεται η πλημμύρα, όπως καλή ώρα εδώ, είναι από πριν μελετημένη για αυτόν τον σκοπό. Κατά κανόνα δηλαδή προτιμάμε να γίνεται σε μη κατοικημένες περιοχές, σε χωράφια κτλ. Αν δεν είναι δυνατό αυτό και αν είναι κατοικημένες οι περιοχές που είναι ένα, ας πούμε, στα κόκκινα όταν είμαστε, τότε προφανώς ώρες πριν έχουμε προειδοποιήσει τους κατοίκους και έχουμε εκενώσει τις περιοχές αυτές. Αυτό το λέει η κοινή λογική. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο σχέδιο διόδευσης μιας πλημμύρας. Γι' αυτό και χρειαζόταν το ολοκληρωμένο σχέδιο πλημμυρικής προστασίας που σας εξηγώ. Εδώ πρέπει μια τέτοια απόφαση, πάντως όχι. Εδώ τώρα δεν είχαμε πλημμυρικά, συγγνώμη να ολοκληρώσω, εδώ δεν είχαμε αντιπλημμυρικά έργα στην πραγματικότητα, παρά μόνο μεμονωμένα έργα, τα οποία λειτουργούν μόνα τους, δεν συνδυάζονται, δεν συνεργάζονται με κανένα. Και επομένως, στο θέμα που συζητάτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς, πρέπει κάποιος να εξηγήσει αν υπήρχε ένας σχεδιασμός διόδευσης της πλημμύρας. Αν υπήρχε και μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό. Αν υπήρχε σχεδιασμός, αυτός θα γινόταν από την περιφέρεια. Και εάν υπήρχε εντολή να σπάσει, θα έπρεπε να τη δώσει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νούσιας. Και θα έλεγε ότι. Αν λοιπόν είχε δώσει την εντολή, θα έλεγε ότι το σχέδιο που έπρεπε να ακολουθήσουμε περιλάμβανε αυτή την κίνηση. Εδώ, όταν λέει ο αντιπεριφερειάρχης, εγώ δεν έδωσα εντολή να σπάσει το ανάχωμα, και λέει ο χωματουργός, εμένα μου δώσαν εντολή να το σπάσω, θα πρέπει με κάποιο τρόπο κάποιος να μας πει
αν τρίτος άνθρωπος αποφάσισε ή ποιος ήταν αυτός, ποιος θα σωθεί και ποιος θα πνιγεί, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει, έχετε απολύτως δίκιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαριστεί εάν υπήρχε ένα τέτοιο σχέδιο εκ των προτέρων. Αν υπήρχαν σενάρια, πώς έχουμε σενάρια σε οποιαδήποτε κρίση, στην πυρκαγιά, στον πόλεμο, στο σεισμό κτλ. Έχουμε διάφορα σενάρια την ώρα εκείνη τι θα γίνει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αν υπήρχε λοιπόν σε αυτά τα σενάρια πρόβλεψη για σπάσιμο αυτού του συγκεκριμένου αναχώματος, τότε άρα είναι μέσα σε μια λογική ενταγμένη η κίνηση αυτή. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, αν υπήρχε το σενάριο αυτό, τι προέβλεπε ως προστασία στα κατάντη της περιοχής? Γιατί δεν το κάνεις έτσι μια νύχτα μόνος σου, προφανώς. Το κάνεις, επαναλαμβάνω, το καλύτερο είναι αυτό που επιλέγουμε, δηλαδή είναι να το κάνουμε σε λεκάνες μη κατοικημένες, όσο γίνεται. Και αν είναι κατοικημένες κατά ανάγκη, την ώρα της μεγάλης καταστροφής, τότε προφανώς έχουμε ειδοποιήσει κάποιες ώρες πριν. 112 θέλετε, πολιτική προστασία θέλετε, να εκενωθεί η περιοχή με ασφάλεια και τα λοιπά και να οδηγηθούν οι άνθρωποι κάπου αλλού. Είστε σαφείς, κύριε Μιλόπουλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ενδεχομένως να γίνει αντικείμενο έρευνας, να μην μείνει αυτό μια δημοσιογραφική καταγγελία ή μια φήμη που από στόμα σε στόμα προκαλεί μεγαλύτερη οργή στους κατοίκους της περιοχής.